Αναμένονται αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό, τι λέει η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας, Άννα Μεμετζή. Και τους 6 υποψήφιους βουλευτές Εύρου ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τι λέει για το θέμα ο συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ Εύρου, Γιώργος Λιανίδης. Ένα αποκριάτικο γλέντι με μεγάλη συμμετοχή μελών, φίλων και εκπροσώπων των τοπικών αρχών πραγματοποίησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Βίσας Στέφανος Καραθεοδωρής. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου. Σήμερα κίνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Με παρενέσεις προς τις τράπεζες και τους διαχειριστές δανείων να κινηθούν γρηγορότερα και να ρυθμίσουν οφειλές, προχωράει η διαδικασία περαιτέρω βελτίωσης του εξοδικαστικού μηχανισμού. Η σχετική τροπολογία με τις αλλαγές κατατίθεται την Τρίτη στη Βούλη για να ψηφιστεί την Τετάρτη. Πιο συγκεκριμένος πρέπει να γίνει ο νόμος όσον αφορά τον εξοδικαστικό μηχανισμό, να βελτιωθεί ώστε να ανακουφίσει περισσότερους δανειολήπτες, ανέφερε η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας, Άννα Μεμετζή. Συζητιέται, δεν έχει ψηφιστεί ακόμη. Εάν όμως εφαρμοστεί αυτό που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, ότι δηλαδή θα υποχρεώσει τόσο τους δανειολήπτες όσο και τους πιστωτές, θα τους υποχρεώνει να αιτιολογούν την άρνησή τους για το να μην δέχονται τις προτάσεις της άλλης πλευράς, θα υποχρεώσει τις τράπεζες να έρθουν να συζητήσουν, γιατί τώρα εντελώς ανιαιτιολόγητα δεν μπαίνουν στη διαδικασία του εξοδικαστικού μηχανισμού, δεν έχουν κυρώσεις, με αποτέλεσμα να έχει ρυθμιστεί το 0,7% αν δεν κάνω λάθος των υποθέσεων που έχουν προσφύγει στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Είναι πουκάμισο αδιανό. Αν δεν υπάρχουν κυρώσεις, είναι έκθεση ιδεών. Επομένως, ο νόμος θα πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένος. Κάνω κάτι, αλλά να ξέρω ότι έχω συνέπειες. Επομένως, αν αδιαφορώ, αν λειτουργώ κοινικά, θα πρέπει να γνωρίζω ότι θα έχω συνέπειες. Άρα, προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι λέει η κυβέρνηση, περιμένουμε να δούμε. Επίσης, δεν είναι ακόμη γνωστό τι θα γίνει με τις επιμηκύνσεις ή αυξήσεις των δόσεων. Αυτό είναι ένα ζήτημα του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, αν αντέχουν τα ταμεία ή και το δημόσιο να επιμηκύνει τόσο πολύ ή να αυξομοιώσει, εν πάση περιπτώσει, τις δόσεις. Είναι κάτι που θα πρέπει να το δει σοβαρά η κυβέρνηση. Αλλά αν θέλει όντως να δείξει ευαισθησία, θα πρέπει να δώσει μια ελπίδα ότι οι ρυθμίσεις που γίνονται μπορούν να τηρηθούν. Χωρίς λοιπόν μια επιμήκυνση πολύ μεγάλων δόσεων, αυτή η ελπίδα σιγά σιγά χάνεται. Το ιδιωτικό χρέος έχει αυξηθεί απίστευτα, δεν έχει μειωθεί. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα. Για τους 6 υποψήφιους βουλευτές Εύρου ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στο ψηφοδέλτιο του Εύρου μετέχουν 3 άνδρες και 3 γυναίκες. Ο συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ Εύρου, Γιώργος Λιανίδης, εκφράζει την ικανοποίησή του για το ψηφοδέλτιο και την ελπίδα για εκλογή 2 βουλευτών στο νομό. Μεγάλο μέρος υποψηφίων βουλευτών σε όλη τη χώρα ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Για τον Εύρο ανακοινώθηκε το σύνολο των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι βουλευτές είναι Βαλαμανίδος Μαρό, Γκαρά Αναστασία, Δέδογλου Σπύρος, Μαλτέζος Μενέλαος, Μπέρδο Κατερίνα και Τσολακίδης Βασίλης. Νομίζω ότι το ψηφοδέλτιο είναι πάρα πολύ καλό από κάθε άποψη και συνδυάζει τις βασικές πολιτικές επιλογές του κόμματος. Είναι η διεύρυνση προς συγγενείς χώρους προοδευτικούς, η ανανέωση του ψηφοδελτίου, η ισότιμη συμμετοχή ανδρών και γυναικών. Βλέπετε ότι έχουμε 3 υποψηφίους άνδρες και 3 γυναίκες. Κάτι το οποίο ισχύει και πανελλαδικά άλλωστε. Και ατομικά τώρα και αναφερόμενο σε καθέναν από τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που στελεχώνουν πλέον το ψηφοδέλτιό μας, είναι ικανότατοι όλοι, έμπειροι, με καθαρή και συγκεκριμένη πορεία και στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται. Και νομίζω ότι είναι ένα ψηφοδέλτιο προοπτικής και νίκης. Ο συντονιστής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Λιανίδης, χαρακτηρίζει θετική εξέλιξη την εκλογή 2 βουλευτών του κόμματος στον Εύρο. Η δικιά μας η επιδίωξη είναι να πάμε όσο το δυνατόν καλύτερα στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές. Για μας, οπωσδήποτε, το να εκλέξουμε 2 βουλευτές θα είναι μια θετική εξέλιξη και βέβαια το τέλειο θα ήταν να καταφέρουμε να εκλέξουμε και 3 ενδεχομένως και να φτάσουμε τα ποσοστά τα οποία είχαμε στις εκλογές του 2015. Ο κύριος Λιανίδης τονίζει ότι το κόμμα βρίσκεται εδώ και καιρό σε εκλογική ετοιμότητα και η Νομαρχιακή Επιτροπή έχει καταγράψει τα προβλήματα του Εύρου. Ένα αποκριάτικο γλέντι με μεγάλη συμμετοχή μελών, φίλων και εκπροσώπων των τοπικών αρχών πραγματοποίησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Βίσας Στέφανος Καραθεοδωρής. Παράλληλα έγινε και η ανάδειξη του ΜΠΕΙ για την επόμενη χρονιά.
Ένα γλέντι αποκριάτικο που γίνεται κάθε χρόνο στην αναβίωση του εθίμου του Μπέι πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο κέντρο Principal από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Βίσας Στέφανος Καλαθοδωρής. Τα παιδιά του συλλόγου παρουσίασαν ένα χορευτικό πρόγραμμα και χειροκροτήθηκαν από τους παρευρισκόμενους. Τα παιδιά δουλεύουν όλο τον χρόνο και έχουμε την ευκαιρία να τα βλέπουμε έτσι σε διάφορες εκδηλώσεις και αυτό και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Φέτος λοιπόν, όπως είπε ο Σαράτης, Base 2023. Είχαμε, δεν σας κρύβουμε, ένα δίλημα, διότι ο Base μας, λόγω προσωπικών ανηλυμένων υποχρεώσεων, δεν μπορούσε να είναι φέτος. Οπότε λοιπόν, ή θα το ακυρώναμε ή θα κάνουμε το δεύτερο μέρος, αυτό που κάνουμε σήμερα, το γλέντι που συνεχίζει μετά την περιφορά του Μπέι, αυτό που κάνουν στο χωριό που γυρίζουμε, και αποφασίσαμε να το κάνουμε διότι πολλά χρόνια πριν το αφήσαμε το έθιμο αυτό και μετά ήταν δύσκολο να το επαναφέρουμε. Οπότε λοιπόν, εμείς ως σύλλογος έχουμε χρέος αυτά τα έθιμα να τα διαφυλάττουμε. Και αυτά τα αρχαία θρακικά έθιμα που έχουν διτό ρόλο και μας αγγίζουν γιατί μεγαλώσαμε με αυτά, πρέπει να τα κρατάμε. Πρέπει να τα κρατάμε και αυτό κάνουμε στο σύλλογό μας. Βεβαίως, σήμερα εδώ μας τιμούν με την παρουσία τους οι τρεις πατέρες από ό,τι βλέπω, ο πατέρ Παναγιώτης, ο πατέρας Γιώργιος και ο πατέρας Ευάγγελος. Σας ευχαριστούμε, πατέρες, που είστε εδώ, ο κύριος Δήμαρχος, οι κύριοι βουλευτές, κύριος Τσιμοσκάκης, κύριος Κελέτσης, ο περιφερειακός σύμβουλος, κύριος Βαρδίας, και υποψήφιος του Κινάλ, τώρα, Πασόκ, η κυρία Κουκουσκίδου, ο κύριος Ασμανίδης, δεν ξέρω αν ξέχασα κάποιον, και βέβαια πολλοί πρόεδροι και φορείς άλλων συλλόγων, βλέπω την πρόεδρο των Εθελοντών, μέλη της τοπικής κοινότητας, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια, φέτος θα έχουμε πάλι κάποια ιδιαιτερότητα, θα σας τα πει ο Σαράντης στη συνέχεια τον Μπέι. Εμείς όμως θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε θερμά που αγκαλιάζετε όλη αυτή την εκδήλωση, είστε εδώ σήμερα και μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε. Χρόνια πολλά, καλή αποκριά σε όλους. Οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών συγχάρηκαν το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συλλόγου για τις πολλές και αξιόλογες δραστηριότητές τους. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνετε να βρίσκουμε τέτοιες στιγμές να καμαρώνουμε τα παιδιά μας. Αυτά είναι το μέλλον μας. Καλές αποκριές, υγεία και δύναμη για να αντέξουμε τα δύσκολα. Φίλες και φίλοι, αγαπητέ Δήμαρχε, δεν πρέπει να φοβάσαι για την Νέα Βίσσα, διότι μπορούν και να αυτοδιοικηθούν. Έχουν μεγάλο σύλλογο ο οποίος είναι πιστός στην παράδοσή μας, είναι πιστός στα πολιτιστικά δρόμενα και γι' αυτό τον επενώ και τον πρόεδρο αλλά και τα μέλη τα οποία στοιχίζονται πίσω από αυτήν την διαδικασία του συλλόγου. Και μάλιστα με προβολέα το φίλο μου το Σαράτη. Εύχομαι κάθε καλό. Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή. Καταρχήν, η Βίσσα νομίζω ότι κάνει την δυναμική επάνωδο στην κανονικότητα. Είναι πολύ σημαντικό. Το πρώτο που πρέπει να σημειώσουμε είναι η επάνωδο στην κανονικότητα. Δόξα τω Θεώ, μετά από 3 χρόνια δύσκολα για όλους, ξαναγυρνάμε σε αυτά που ξέραμε στην κανονική κοινωνική ζωή. Με πολύ προσοχή βέβαια, αλλά ξαναγυρνάμε σε αυτό. Το δεύτερο που πρέπει να τονίσω είναι ότι ο πολιτισμός στη Βίσσα έχει μια τεράστια αξία. Είναι ένας θησαυρός. Και αυτός ο σύλλογος, Καλαθοδωρή, είναι το θησαυρό φυλάκιο. Πρώτα απ' όλα με όλη την ιστορία του όλα αυτά τα χρόνια, αλλά με την δημιουργία του μουσείου κυρίως.
το οποίο και επισκεφθήκαμε, εγκαινιάσαμε και το οποίο πλέον είναι ζωντανό και αξίζουν όλοι να το επισκέπτονται. Και είναι ένα σημείο πολιτιστικής αναφοράς στον Εύρο. Νομίζω ότι η Βίσα αποκτά μια ιδιαίτερη πολιτιστική ξεχωριστή σφραγίδα, όχι στο μόνο στο Βόρειο Εύρο, αλλά γενικότερα στον Εύρο. Εύχομαι έτσι να συνεχίσετε, εύχομαι πάντοτε να έχετε δυναμική, δημιουργικότητα, παραγωγικότητα, να είναι η Βίσα ένα ζωντανό χωριό. Καλή διασκέδαση σε όλους, εύχομαι τα έθιμα να τα τηρείτε και φέτος που είναι τα 100 χρόνια, πιστεύω ο Σαράντη, ότι θα ζήσουμε πολλά ακόμη επεισόδια, ας το πω, πολιτισμού στη Βίσα. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι είναι αυτοί οι οποίοι κρατάνε αυτή τη στιγμή τα χωριά μας. Κρατάνε τα χωριά μας και βλέπουμε αυτά τα παιδιά τα οποία είναι το μέλλον μας. Εγώ θα πω καλές αποκριές και επειδή περιμένουμε τον νέο ΠΕΙ που δεν ξέρουμε ποιος είναι, εμείς τουλάχιστον, να ευχηθώ καλή παραγωγή, γιατί από ό,τι θυμάμαι Σαράντη ο ΠΕΙ συνδέεται με την παραγωγή και όση αγάπη παίρνει αυτός ο άνθρωπος να μας τη δώσει σε παραγωγή. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω, τα λέμε αρκετά συχνά. Πάρα πολλά συγχαρητήρια που καταφέρνετε κάθε χρόνο παρά τις δυσκολίες να διατηρείτε τα τοπικά έθιμα που έχουν ρίζες στο βάθος του χρόνου. Καλή διασκέδαση, υγεία και δύναμη να έχουμε. Θέλω να συγχαρώ, να ευχαριστήσω τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Βίσας Στέφανος Καραθεοδωρής για αυτή την υπέροχη εκδήλωση που διοργάνωσε. Ήταν πολύ όμορφα όλα αυτά τα παιδιά με τις εντυπωσιακές παραδοσιακές φορεσιές. Ευτυχώς που υπάρχουν και τα έθιμα και βρίσκουμε ευκαιρία να τα μόνουμε, ενωμένοι να διασκεδάζουμε. Τα έθιμα διατηρούν τις ρίζες που μας ενώνουν με το παρελθόν. Το έθιμο του ΠΕΙ αποτυπώνει την αγωνία και τα συναισθήματα του αγροτικού κόσμου που βλέπει τη φύση την πεθαμένη μέσα στο χειμώνα να προσπαθεί να επανέλθει στη ζωή. Αυτά στο παρελθόν. Σήμερα ας διασκεδάσουμε, ας γιορτάσουμε, ας δείξουμε στα παιδιά μας τα έθιμα που πρέπει να διατηρήσουν και πάνω απ' όλα να είμαστε αισιόδοξοι. Εμείς λοιπόν, επειδή έχουμε έρθει από την Ανατολική Θράκη, αποφασίσαμε και κάναμε μία παραγωγή πάρα πολύ ακριβή με την κυρία Τηγανούρια που αναφέρεται στον ξεριζωμό, από τον ξεριζωμό μέχρι σήμερα. Η Νέα Βίσα ή Μποσνάκιο ή Μπόσνα που λεγόταν παλαιότερα, είχε παντοχείο, μιλάγανε γαλλικά, ήταν πολύ εξελιγμένος κόσμος. Πάντα λοιπόν οι βυσιώτες ξεχώριζαν. Ας το κρατήσουμε αυτό. Και μιας και είπε ο φίλος μου ο Σαραντίδης για το άλμπουμ. Το άλμπουμ αυτό που έχουμε κάνει με τη ζωή τη Τηγανούρια είναι ένα έργο τέχνης και δεν το λέω γιατί συμμετείχα, απλά συμμετείχα. Είναι όντως ένα έργο τέχνης και πρέπει να μπει σε όλα τα σπίτια. Στη συνέχεια έγινε η ανάδειξη του ΠΕΙ για το 2024 και ακολούθησε ο χορός από όλους. Για να δούμε να το βρει σωστό. Μπορούν να βγει. Αφήστε τα κομπλιμέντα κυρίως Χριστή, τον κάναμε αυτόν. Έλα Γιώργη κατά εδώ για να δυο. Σωστό το χωρά μια μας έκλειψη και τον έσαι. Ταμάμ. Για να σύρει το χωρό ο Σοβέρης του 2024 Χρήστο έφαγες, γιατί του καρκάτσι λίγο βαρύ, ε. Θα τα αντέξουμε. Φυσικά η σύζυγος, τα τέκνα, ο πεθερός, η πεθερά που είναι εδώ, το ζόι του ΠΕΙ. Καρναβαλική παρέλαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου στο Διδημότυχο. Οι καρναβαλιστές θα διασχίσουν την οδό Βενιζέλου, ενώ η συμμετοχή παραμένει ανοιχτή. Η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 4 το μεσημέρι από το Δημαρχείο. Περίσευε το κέφι στη μαθητική καρναβαλική παρέλαση στην Αλεξανδρούπολη. Μαθητές από σχολεία της πόλης κέρδισαν τις εντυπώσεις. Το επόμενο ραντεβού δίνεται στο Διδημότυχο, όπου την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί καρναβαλική παρέλαση στο κέντρο της πόλης. Την Παρασκευή λοιπόν,
στη Βενιζέλου, στον εμπορικό δρόμο του Δημοτήχου. Θα συγκεντρωθούν όλα τα σχολεία, μικρή και μεγάλη, ομάδες καρναβαλιστών, όπως και σύλλογοι που έχουν κληθεί όλοι, και οποιοδήποτε με χαρά, χιούμορ και κέφι μπορεί να συμμετέχει σε αυτή την εκδήλωση που κάνει ο Δήμος. Σας περιμένουμε όλους 4 ώρες μπροστά στο Δημαρχείο για να συμμετέχουμε και να χαρούμε όλοι μαζί αυτή τη μέρα. Η πρόσκληση προς τους καρναβαλιστές είναι ανοιχτή, προκειμένου να μετέχουν στη μεγάλη γιορτή της Παρασκευής. Μπορούν να συμμετάσχουν όσοι θέλουν, μόνοι τους, με παρέες, σε ομάδες. Το καρναβάλι, αυτή η διαδρομή τέλος πάντων έχει χρόνια που γίνεται, με μια μεγάλη διακοπή του κορονοϊού, τον οποίο δεν θέλει κανένας να θυμάται. Θέλουμε να το συνεχίσουμε. Θα συμμετέχει και ο Μπέης. Είναι όλοι οι σύλλογοι που δήλωσαν συμμετοχή και έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή από τα σχολεία. Το Δημότυχο θα δώσει το παρόν και θα κάνει άλλο ένα βήμα για την πρόοδο. Επιπλέον, 54.680 ωφελουμένων εντάσσονται στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω, αλλάζω συσκευή από την υπάρχουσα λίστα επιλαχόντων. Αυτό γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μετά την τελευταία ένταξη νέων ωφελουμένων, δίνεται η δυνατότητα συνολικά σε 435.270 δικαιούχους να αντικαταστήσουν τις παλιές ενεργοβόρες ηλεκτρικές συσκευές τους με νέες, ενεργειακά πιο αποδοτικές, αριθμός που αντιπροσωπεύει πάνω από το 50% όσων έχουν κάνει αίτηση στο πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Σημειώνεται ότι ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος «Ανακυκλώνω, αλλάζω συσκευή» έχει σχεδόν διπλασιαστεί, με τους συνολικούς πόρους να αγγίζουν τα 287 εκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα αυτό επιχορηγεί νοικοκυριά για την αντικατάσταση παλιών ηλεκτρικών συσκευών με νέες, φιλικές προς το περιβάλλον και ενεργειακά πιο αποδοτικές, και πως σε αυτό συμμετέχουν μόνο οι ακόλουθες κατηγορίες συσκευών: κλιματιστικά, ψυγεία, καταψύκτες. Η επιχορήγηση παρέχεται μέσω επιταγών vouchers του προγράμματος, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την αγορά νέας συσκευής σε καταστήματα λιανικής πώλησης ηλεκτρικών συσκευών και να καλύψουν ένα μέρος της συνολικής δαπάνης. Για κάθε αγορά νέας συσκευής με επιδότηση δημιουργείται παράλληλα υποχρέωση παράδοσης μιας παλιάς προς ανακύκλωση που ανήκει στην ίδια κατηγορία. Η περιήγησή μας στο Δήμο Ρεστιάδα συνεχίζεται με την τοπική κοινότητα Σπηλαίου. Το Σπήλαιο βρίσκεται στον Βόρειο Εύρο, προς τη μεθοριακή γραμμή της Ελλάδας με την Τουρκία και τη Βουλγαρία. Είναι κτισμένο ανάμεσα στον Άρτα ποταμό νότια και τον Εύρο βόρεια. Απέχει 17 χιλιόμετρα δυτικά από τον συνοριακό σταθμό Καστανεών για Τουρκία, 22 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά από τον συνοριακό σταθμό Ορμενίου για Βουλγαρία και 33 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από την Ορεστιάδα. Πριν την απελευθέρωση αναφέρεται με το όνομα Ισπιτλή. Ο Σπήλαιο αναφέρεται επίσημα το 1924 να προσαρτάται στην τότε κοινότητα Κομάρων. Σύμφωνα με το πρόγραμμα Καλλικράτης αποτελεί την τοπική κοινότητα Σπηλαίου που ανήκει στην Δημοτική Ενότητα Τριγώνου του Δήμου Ορεστιάδας. Στην πλατεία του χωριού υπάρχουν πολλά υπεραιωνόβια δέντρα. Βόρεια του χωριού, στην υποθεσία κορυφή, υπάρχει το Δημοτικό Αναψυκτήριο σε χαμηλό ύψωμα με θέα τον Κάμπο, του Άρδα και την Αδριανούπολη. Στο υπόγειό του φιλοξενείται η Αρχαιολογική Εκπαιδευτική Έκθεση Σπηλαίου, πρόκειται για φωτογραφική αρχαιολογική έκθεση με ευρήματα από τις ανασκαφές των τύμβων του Σπηλαίου και άλλων περιοχών του βορείου τμήματος του Εύρου. Τα κορίτσια.
απόψε.